Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά σε όσους δεν το έχουμε πει. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο Κώστας Τσεκτεκνάου. Είμαι ο Σωσκιός Τσεκτεκνάου στο κανάλι Τσεκτεκνάου. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα συνεχίσουμε το προηγούμενο gameplay. Την Τετάρτη δυστυχώς δεν κατάφερα να το κάνω live όπως ήθελα. Είμαι αρκετά κουρασμένος και σήμερα θα συνεχίσουμε το βίντεο που άφησα το προηγούμενο Σάββατο. Until Dawn το σημερινό, ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι. Εν τω μεταξύ, έχω χαμηλώσει λίγο τα φώτα πίσω, βλέπετε είναι πιο σκοτεινά. Κυρίως γιατί προσπαθώ να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Μιας και σήμερα θα έχουμε άπειρα jumpscare από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι θυμάμαι. Γιατί το έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι και το παίζω τώρα για το stream. Για να το δούμε και μαζί. Αρκετά ωραίο παιχνίδι, διαδραματίζεται πάνω σε ένα βουνό. Μια παρέα εφήβων μαζεύτηκε εκεί πέρα για να, πριν από ένα χρόνο έγινε η ιστορία, τουλάχιστον σύμφωνα με τα γεγονότα του παιχνιδιού. Εκεί οι δύο αδερφές, οι οποίες είχαν το σπίτι στο βουνό, ρε παιδί μου, βρήκανε, όπως φαίνεται τουλάχιστον, τραγικό θάνατο. Ένα χρόνο μετά ο αδερφός τους καλεί τους υπόλοιπους όσους ήταν εκεί πέρα ένα χρόνο πριν, για να γιορτάσουν και καλά και να αποτελέσουν και καλά. Να πας κάποιο παιδιά να διασκεδάσουν. Λίγο περίεργα, λίγο ύποπτα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι όποιος το σκέφτηκε, δεν είναι ύποπτα. Όλοι το σκεφτόμαστε, μόνο αυτοί που πήγαν το σκέφτηκαν προφανώς καθόλου. Λοιπόν, οπότε. Ναι, ξεκινώντας από εκεί, είχαμε αφήσει το παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποια πραγματάκια. Εμφανίζονται διάφορες μυστηριώδεις φιγούρες. Έχουν η παρέα έχει μοιραστεί. Άλλοι πάνε να πάρουν τα πράγματά τους. Άλλοι πάνε να φασωθούν σε μια καλύβα κάπου πιο ψηλά. Οι υπόλοιποι είναι μέσα στο σπίτι. Γενικά γίνονται διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια. Ακόμη δεν έχει σφίξει. Τώρα είναι ακόμα χαλαρό. Έχει 10 chapter, 10 επεισόδια και εμείς έχουμε παίξει τα 3 πρώτα. Με αποτέλεσμα να μένουν όλα 7. Λοιπόν, οπότε αν καταφέρω και βγάλω και σήμερα άλλα 3, θα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε να ξεκινήσουμε. 5 η ώρα το απόγευμα παίζεται, Σάββατο. Έξω σκοτεινιάζει σιγά σιγά. Εσείς πείτε μου πώς είστε καταρχάς, πριν να βάλω μπροστά εγώ και να ξεκινήσω να παίζω, τι κάνετε, πώς είστε? Μέχρι τώρα φαίνεται τουλάχιστον στο δικό μου Twitch, στο OBS μέσα βασικά, ότι είστε 3 άτομα, 3 γενναίες ψυχές. Αν έχετε λογαριασμό, γιατί πολλά άτομα μπαίνουν αλλά δεν έχουν λογαριασμό, οπότε αν έχετε λογαριασμό και έχετε όρεξη να γράψετε, πείτε. Αν δεν έχετε, θα καταλάβω. Κάντε νεύμα. Λοιπόν, τι λέτε, να το ξεκινήσουμε? Είστε έτοιμοι ψυχολογικά? Ας το βάλουμε μπρος. Εν τω μεταξύ, ακούγεται η μουσική από πίσω. Επειδή όμως. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ρε, καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Σιγά σιγά μαζεύεστε. Εδώ. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Πάλι έκαψε τη μακαρονάδα ο μικρός. Πόπο, αυτό το καψιμί, ο ψητάς του 285. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Πόπο, όταν ήμουν φαντάρος, το μόνο που μου είχαν ήταν θαλαμοφύλακας. Είχα χτίσει να είμαι θαλαμοφύλακας, τόσο που δεν άντεχα, τουλάχιστον μέχρι και το Φεβρουάριο-Μάρτιο από το Σεπτέμβριο. Και με είχαν και στο καψιμί και ήμουν ψητάς. Έφτιαχνα σάντουιτς, ιστορίες, μπιφτέκια, τι έψινε, μπιφτέκια, σουβλάκια. Εντάξει, οκ. Το μεταξύ το αστείο είναι ότι εμένα μου είχε, από όλα αυτά μου είχε προκύψει από το στρες, από το άγχος και από την κούραση, γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Και από ό,τι έψινε, ό,τι έφτιαχνα, δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Επίσης, το αστείο, οι μάγειρες ήταν τόσο. Εντάξει, δεν είναι καλύτερη, καλά παιδιά. Μετά από όσο τους μιλάω, το Γιώργο ήταν καλά, ο Γιώργος, ο Κασιούρας, ο Μάριος, εκεί που είναι τώρα. Λοιπόν, ξέρουμε, παρακολουθούν κιόλας. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν και οι πιο πετυχημένοι μάγειρες. Επίσης δεν είχαμε και σκεύη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή τρώγαμε Τρίτη φακές, Τετάρτη κοτόσουπα. Βασικά Δευτέρα φακές, Τρίτη κοτόσουπα, Τετάρτη φακές, Πέμπτη κοτόσουπα, Παρασκευή φακές. Κάναν όλους παραδόξως τη γανιά το Σάββατο, Κυριακή διάφορα.
το κορυφαίο, δεν είχαμε για τρεις μέρες μέσα στα χιόνια, δεν είχαμε νερό και ξυριζόμασταν με μπουκαλάκι εμφιαλωμένο. Όποιος δεν έχει ξυριστεί με μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό δεν ξέρει τι θα πει. Λοιπόν, εγώ το πατάω, το βάζω. Λοιπόν, τι ήμουνα, 3.45 ήμουνα, δεν θυμάμαι καν τη σειρά ήμουνα. 3.40. Πω πω, αυτό το δυνατό, εσείς δεν τα ακούσατε, εγώ το άκουσα και σηκουφαίνομαι. Οπότε θα σας βάλω τον ήχο. Τέλος πάντων, ναι, και οι μάγειρες που λέτε δεν, και στην ουσία ερχόταν σε μένα και τρώγαμε. Τους μαγείρευα εγώ. Είναι πολύ κορυφαίο. Επίσης, δεν είχαμε κουζίνα, μάτια και τα κάναν όλα στο φούρνο. Δεν ξέρω πώς, τι έπαιζε τότε. Ωραίες εποχές. Δεν θα ήθελα να τις ξαναζήσω, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ρεζουμέ. Πάμε. Ωρε φίλε, να ξυρίζεσαι στο στρατό με μπουκαλάκι φελωμένο νερό. It was just a prank, Han. Λοιπόν. Today is the one-year anniversary of the dreadful tragedy of Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together. Μάλλον, το πάω πάρα πολύ, πολύ ωραία στο ποιος. Έχει παίξει και σε άλλο ένα παιχνίδι που έχω παίξει. Oh, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια παιχνίδι έπαιζε. Butterfly effect. Ήταν πολύ ωραία. Did you say something? Oh, did you not hear me with your sluttiness? Stop it! Mike, why don't you check out the guest cabin, the one I told you about? Yeah. Alright. Did you hear that? What in God's name are you wearing? Το είδα στο κινηματογράφο. Ήμουν από τους καιρούς που είδα στο κινηματογράφο και το είδα. Τρομερό, το λάτρεψα. Πραγματικά ήταν κορυφαίο όσο δεν πάει. Αυτά τα λεχτά. Στον ήχο πώς είμαστε, καλά. To communicate with the spirit world, you must free your mind of all preconceptions, drop all inhibitions, and generally give yourself over entirely to the will of others, sublimating your every desire to the whims of the spirit master, which is me. It doesn't say that. Εντάξει, η Ouija board πάντα μια αποτυχία, πραγματικά. Chris, come on, this is serious. Αφού πειρά το, ok, είμαι κομπλέ. Αυτό ζητάω, να μου πείτε ότι είναι όλα... Yes, please. Πάμε! Okay, then. Let's see what happens. Ashley, since you're a recent convert, why don't you be our medium for today? Okay, is anyone there? Hello? Pick up the phone, spirit phone, abracadabra. Come on. If you can hear my voice, give us a sign. Yeah, like a peace sign or stop sign. If you're not gonna take this seriously. Okay. Is anyone there? Wherever there is. Malik, the Theulis. Και το iRobot δεν το έχω τελειώσει βέβαια. Wait a minute, did you do that? Αν και επίσης. It's moving again. Παρατηρώ το. Hey. What's it spelling? Hold on. Βλέπω τώρα το Σαμπρίνα. Το τελειώνω. Και βλέπω ότι ήταν ακριβώς σαν το επεισόδιο που σας έλεγα. Ξεκίνησε και τέλειωσε ακριβώς αυτά που έλεγα στο επεισόδιο. How are we supposed to help? I don't know. What does it mean? We need to know who it is if we're supposed to help them. Τι πρέπει να τους βοηθήσεις όλους. Who are you? Oh, here it goes. Okay, S. I. S. T. E. R. Sister. Oh, fuck. Sister? Who's sister? Oh, come on, is this for real? Shut up! Ask it who's sister. Josh, it's gotta be. Yeah, okay, well, which sister is it then? Miniera. Ashley, ask who it is. Oh, τι ωραία. Λοιπόν, ποια πέθανε πρώτη, Beth ή Hannah? Are we speaking to Hannah? No. Is that you? Yes. Έλα, το πετύχαμε. Oh God. Fuck. Josh, are you? I'm fine. Are you sure? Because we can stop. No. Dude, it's cool. I want to hear what it says. Αυτό πάντως ότι πάνω από το 0%. Think about it. If this is actually Hannah, I mean. Can find out what happened that night. Josh. I can handle it. Okay.
Let me think. Hannah? Hannah? We miss you. And we want to know what happened to you. Can you tell us? What happened? B? Beth. E? T? Betrayal. R? Uh-oh. I don't like this. Betrayed. What does she mean? It's still going. Oh, God. K? I? L? L? E? D? No! Don't kill. We didn't kill them. It was just a prank. Ash, calm down, okay? Just, we need to find out more. I'm sorry. I am sorry. What do they mean? Ask them what happened. It's the only way to know. Ask them, Ash. Okay. Okay. How did you die? Hannah, what happened to you? L? I? B? The library. Maybe there's something in the library B? Here? R? O? O? Proof. There's proof. In the library? Holy shit. Chris? You know what? No, this is bullshit. This isn't real. Josh, I don't know what's going on. Listen. I don't know. I don't know if you think messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no! You wanted to use the spirit board! Hey, calm down. It's not Ash's fault. I don't need this right now, okay? You guys are full of it! Should we go after him? Ah, man, I mean, he'll be okay. Let's just give him some time. I don't blame him. That was crazy. The pointer flew right off the table. And if you were faking it, you were doing one hell of a job. I wasn't faking anything. I think we should do what it says. We should look in the library. Για πάμε να δούμε στο library. Ο Mike έξω είναι για το πάθος στο cabin. Yes. Γιατί βρε παιδιά. Fuck nuggets. Αυτή η σκηνή καλά τώρα. Να έχει... Θα το ήθελα να χιόνια έξω. Μετράει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Δύο σκηνές είναι τόσο επικές. Αυτή και η εισαγωγή από το Red Dead Redemption να σε μες στα χιόνια. Where did you go? This is not Πού είσαι, funny. Μωρή? Jessica, yeah. Oh, come on. Έλα ρε Τζησικάκη. Έλα παιδί. Μέσα στα χιόνια τώρα να σε ρε φίλε και να πας έτσι. Ούτε καν. Jess? Hun? Light of my life? Light of my life, λέει ο καραγγιός. Jess! Ooh. Honey, you in there? Christ! Ωραία. Καλά το πάμε. You scared blue out of my jeans. What the hell is that doing in there anyway? Ao Ichigo. Seriously? This is not funny. Μα φαντάζω ότι είσαι εδώ. I totally promise I won't murder you when I'm Oh my god. No. That was so good. No. Wait, you had to see this. I'm not seeing it. No. You recorded that? Look at your face. I was scared, Jed. You can't just jump out at somebody. I'm in the middle of the woods. It's scary. I'm sorry, did I scare you? If we send that to anybody, you're what? Gonna kill you. I didn't know you had such a cute little lady-like scream, Michael. Guess you never really know someone until you scared the pants off of them. Huh.
far as I can tell, my pants are still on. Oh, is that so? Yeah. Looks like you have to try harder. A challenge, eh? Well, I hope you're strapped in, because you're about to feel the full force of my mind-melting thrill skills. Αλλά δεν σου έκανε και τίποτα τροπερό. Guidance το θέμα, αλλά τέλος πάντων. Και όλο αυτό για να πάνε να αποφθοθούν, δηλαδή πραγματικά. Δεν μπορούσαν να το κάνουν στο σπίτι, δεν μπορούσαν να πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή, πιο σοβαρός άνθρωπος θα το κάνει αυτό. Πραγματικά όλη η ιστορία είναι για να πάνε να αποφύγουν. Αν είναι δυναμόν. Was it someone screaming? No. No. Probably just a squirrel. Something. Creep town. Ναι, πέτα και πέτρα. Πόσα jump scare. Charming. It's everything you described, Michael. Wait, what? The cabin. I love it. Yeah. Πάμε λίγο γύρω-γύρω στο cabin. Έχει κι άλλα από εδώ πάνω. Αυτή είναι η καμπίνα. Τι κάνω, θυμάμαι. Hey, check out this mask. Wow, why? It's so weird, right? It creeps me out. I think you like it. Oh my god. Ugh, Mike, nee, nee, stop! Stop. You're lost. Πάμε πάλι πίσω. Cool. Μαν μου, πάμε πάλι μέσα. Το μεταξύ θα κάνω τώρα εγώ μια παρατήρηση, προσέξτε λίγο έτσι. Είναι τώρα αυτή, άντε βγες βρε παλικά ρε. Σφήνωσες, δεν μπορείτε το παιδί. Έχει εκεί πάνω το φανάρι αυτό. Που το φανάρι αυτό λειτουργεί με φωτιά, δες το λίγο από πίσω. Δες. Και δεν έχει αναρωτηθεί κα... Ρε παιδιά, ποιος ήρθε και το άναψε αυτό το φανάρι εκεί πάνω. Καθόλου όμως, δεν αναρωτήθηκε κανένας παιδιά πώς. Ξυπνάδα!
Το μεταξύ τα gameplay μέχρι τώρα, επειδή τα κατεβάζω. Τα gameplay επειδή τα ανεβάζω τώρα στο YouTube σιγά σιγά, θα τα αρχίσω να τα βγάζω σιγά σιγά προς τα... θα τα ανοίγω όποιος θέλει να τα δει. What is that? Αυτό δεν ακούστηκε πολύ ωραίο πάντως. Ο Σουγά. Hello, hello. Πού είσαι ρε? It's horrible. Hey bud. Hey buddy. Θα το τραβήξω προς τα πίσω, είμαι σίγουρος. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, glitch. Mike, it's in so much pain. Ναι, 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 πολύ much pain. It'll be over soon. Okay, buddy. It'll be over soon. Run! Run! Oh my god, what the hell was that? I don't know! Oh, there's a priest! Over here, over here! Mike, get over here! Oh, yeah, me so. We're almost there. Come on, we gotta go. I am. Mike, get the key. Get it open. Okay. Oh, τρομερό. Τώρα αυτοί θα έχουν όρεξη να αποφτωθούν, δηλαδή πραγματικά μετά από όλο αυτό. Holy crap, παιδιά, I feel like I just ran a marathon. I think we kinda did. Was it a bear? Yeah, gotta be. Τι λέτε, ρε, μέσα στο καταχύ μόνο αρκούδα, σοβαρά. Ένα θα σκαστώ στο παράθυρο, στο άντε δεν υπάρχει περίπτωση. How can you be sure? Cause I'm pretty sure bears don't know how to open cabin doors. I've seen them open car doors. What? Where? On the internet. Oh, different eyes. Ευχαριστώ για το follow. Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. And I promise you that no bear or anything else is going to open that cabin door. I guess you're right. Okay. I'm almost feeling relaxed again. Almost. Huh. Typical. This is not the cozy chalet I was promised, Mike. Yeah, it's a bit drafty or something, right? Well, there is a fireplace. Well, we don't need a fire to heat things up. Michael, I am a lady. Αυτός είναι ένα από αυτός, δηλαδή εκεί καρφωμένος. Άντε, αδελειώνουμε, κοπελιά. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right, well, it'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike, yeah. Fire. And mood lighting. Yes. Άντε, Μάικ, λαλάνι μου. Τίποτα δεν ξέρεις. Είναι και χαζή αυτή. Αχ, Θεέ μου. Ω. Ah, this will take care of the mood lighting. Right. Logs are ready to go. Just need a match. Πάμε λίγο να εξερευνήσουμε τώρα εδώ μέσα. Myths and Legends, Native Americans. Bookstagrammer, grammar. Επιστόχια. Δεν το γυρνάει. Unless you want to make out with an ice sculpture, I suggest you get a fire going pronto. Looks like we weren't the only ones to meet the friendly neighborhood terror bears. That does not make me feel any better. Okay, το βλέπετε αυτό. A ward of spell protecting against evil spirits.
Μάλιστα. Oh, Jess! Look at this! Is it a fire? No, way cooler. Δεν τρομάξω. Ας μην μαλακάς. They like me now. Oh my god. Why do guns make men go completely bonkers? Nothing. Right. She'll never understand what we have together. Να πάω στο παράθυρο πεταχτεί τίποτα. Και πάμε, προχωράμε. Καλησπέριζω όσους μπήκατε τώρα. Until dawn συνεχίζει. Άντε βρε κοπέλια, άντε βρε. Πω είναι και χαζή. You're lighting a fire, Mike. Shit. Fuck, Mike. What? Oh, crap. What? Where is it? What? What's wrong? Gone. It is gone, okay? Jess, slow down. What is gone? My freaking phone, Sherlock. Can't find it? Crap, no. I must have dropped it outside. I can't lose my phone. My parents will kill me. You can always get a new one. That's like my fourth one this year. Okay. Okay. Well, I'll help you look for it. It's gotta be outside. Yeah, I don't think we want to go out there right now with the bear. Or whatever it is. Fine. Looky, looky. Who's gonna fire up some nookie? You've been dying to use that line since we got here, haven't you? Επειδή μάθαμε λίγο. Nice. This'll lighten up the mood a little. Έλα τώρα. Oh! Hey! Why, are you okay? What are you doing? It's the lights. I know it's the lights, dummy. You broke them. It's probably faulty wiring or something. You've got faulty wiring. Σκληρά, παιδιά. Ήταν και αθλήτρια στην Αλβέρτα το παιδί. Εσύ, τι θέλεις να έχει πόρτα, δεν έχει πόρτα από εδώ. It's so cold in here right now, my tongue will get stuck to your flagpole. Ναι, εντάξει, τα πάμε αυτά. Kama Sutra. Oh, hell yeah. These guys were inventive. Oh, I'm not sure if I'm ready for such advanced levels of gameplay. What do you think was in there, Mike? Come on. Πόπο Θεέ μου, είναι πάνχαζος. Είναι μια ιστορία μόνος. Θα άκουσαν και το κινητό μου, το οποίο βγήκε από το external power supply. Λες το. Μάλιστα. Πάμε να βάλουμε φωτιά, λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο εδώ. Όχι, θα μπορούσε όμως να έχει εδώ. Αλλά βλέπεις δεν έχει. Άντε πάμε να ανάψουμε. Νομίζω τα άψεξε όλα. Ωραία, πάμε τώρα στο τζάκι. Τώρα θα βάλω και φωτιά, έτσι κράτς. Man one, fire zero. Very nice. Bravo. All right, my lady. What comes next?
Κάτι θα τρέχουν τώρα σε λίγο, κοιμαστείτε. Έλα βρε παιδιά, πιάστο καλά τώρα. Mike, what is that? I don't know. Okay, well, go find out now, please. Ναι, τρέχοντας, θα τρέξω να πάω να το δω. Αυτό που όταν συμβεί κάτι σου λένε πάνε βρέστο. Ωρε φίλε. It's your phone. I don't know, it just came through the window. Oh, for fuck's sake, goddammit! Αθάνατο τηλέφωνο, πάμε το φάγε στο παράθυρο και έζησε. Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us and just when we were getting down to business. Ετο. Πού πας, βρε! Hey! Yeah, pricks! That means you! I know! Good time because Michael and I are gonna fuck. That's right, we are going to have sex and it's gonna be hot. So enjoy it because I know we're going to. Give me a break. Κλασικό, το ήξερα, το έχω δει σε ταινίες, θα γίνεται άπειρες φορές, το περίμενα. Είναι ηλίθεια, Θεέ μου, είναι ηλίθεια. Really think the girls are... Είναι ηλίθεια. I don't know. I don't know if I wish they were or if I wish they weren't. I guess we should find out. Τι find out, βρε καραμίτρι. Τι ψάχνω τώρα, κάτι ψάχνω εγώ. Ποιον έχω και τους δύο και... Josh looked really freaked out at the séance. Yeah, I mean, he looked like he was keeping it together, but... Do you think we should mention this is your story? That's why we came back up here. Yeah, but not to, like, have a séance. Maybe we went too far. The jump scare didn't... Whoa, here. I didn't do it at all, but... Did you see that? Yeah. The power's not even on. Weird. Πολύ περίεργη οικογένεια. Εν τω μεταξύ του, αυτό το υπάρχουν... Holy crap! Are you okay? I think so. Μην το πατήσεις. What? There was something behind the books. What is that? Is it a button? Why would there be a button? That's a good question. Should I push it? That's what buttons were for, I guess. Μετά θα το πατήσουμε. Θέλω να ψάξω πρώτα. Yeah. Πάμε αυτό ο καραμίτρος εδώ. Εγώ όμως θα βγω από εδώ γιατί τέτοιος είμαι. Έλα βρε. Ακριβώς γιατί είμαι τέτοιος και θα ανοίξω αυτό. Αλλά είναι κλειδωμένα. Οπότε για να το σιγουρέψω ξαναπάμε πάλι πίσω. Έλα, Κιμ, πάτα το! That opens. That explodes. Are we like in a movie right now? If we are, I hope it's a rom-com.
leave it to the Washingtons to have secret passages in their house? I mean, maybe they didn't even know. This place is super old. So, should we take a look? Προφανώς, να πάμε. No. You go. Gee, thanks. Whoa, is this... What did you find? Okay. Holy cow. Now, Ash, I don't want to freak you out, but look at this. What? Chris, what is that? I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Πάνε βρε πάλι πίσω, δεν τέλειωσα. Αυτό ήταν. Τέλος. Έλα ρε, Αθανάσιε. Πόρτες ανοίγουνε, πόρτες... Δες τώρα αυτό στον τοίχο. Φυσικά τα... Ω, Ινδιάνος είναι, δες. Είναι artwork όμως, έχει μαλακές. Και πάει, και πάει. Άντε, πάμε προς τα εκεί. Κάτι θα πεταχτεί, δεν μπορεί. Θα είμαι ψύχρεμος. Δεν θα πεταχτώ. Τα τελευταία περίφημα λόγια. Είναι τα λόγια λίγο πριν το τέλος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Rice Ethnicity Department. Here the response is good to know that the tribe still feel an attachment to the land here. Even if we have a few unfortunate problems, this is the ancestral home after all. I have made contact with the descendants of the tribe and intended to make a donation to their elder council. Μάλιστα. Crazy guy again. Looks like it was written by Josh's mom. Yeah, she's really making an effort to set things okay. Right. Okay, κάποιος τριγυρνάει έξω. Είναι αυτός που κρέμασε τη γουρτζιλό κεφάλι. Bad karma goes back. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Ωραία graphic πάλι. Ωραίο artwork βασικά. Τι graphic, τι artwork είναι. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι τώρα ότι έτσι όπως παίζω, εδώ στο πλάι, το έχω ανοιχτό το πατζούρι και είναι σκοτεινά. Και αντανακλάει στο παράθυρο το πρόσωπο μου και είναι σε φάση κάθε φορά που γυρνάω και χαίρομαι και από αυτό. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Κάτι γάμπει στο σκοτάδι. Είναι η πόρτα της εξόδου. Ναι. Πολύ σκλειδωμένες, δεν μπορεί να τυπανείς κανένας. Και κάπως έτσι οι ροές μας περπάτησαν και περπάτησαν και περπάτησαν. Αυτό δεν είναι σπίτι, πραγματικά. I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? There was like this wanted poster, like full on western style, you know? So? And Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain with us? There was a message on this answering machine I found, and it was from the sergeant saying that there was this guy who just got out of prison and there was nothing to do. What do you mean? He was saying it like a warning. Στο Xbox The Game Pass. Το σκόπο είπα κάποια στιγμή να το ξεκινήσω, φαίνεται πολύ καλό. Under the floorboards in the library. Τόσο καλό που μεγάλο είδε σε διάρκεια πόση ώρα παίρνει. Chris. Χαλαρά, εδώ τα παιδιά εδώ Hans παίζει παιχνίδι χωρίς χέρια. You hear that? That was Josh. Coming from the kitchen. Josh! Josh! Coming! Hold on! Ashley! Ashley, what's going on? Coming in! Ashley! Έχω δει τον Dark. Παπάνα ρε! Πού είναι το κόριτσι?
30 ώρες, τίποτα δεν 30 ώρες. Όλο αυτό είναι plot twist στο plot twist στο plot twist. Plot twistception είναι όλο αυτό. Κάτσε να ανοίξω να σου πω πόσο έχω, να μην λέω να κρύβεις εκεί. Εμείς 30 ώρες παίζαμε για να σταθούμε στο Days Gone, τώρα τι μου λες. Ήταν το ζέστα με προθέρμανση για να παίξει Days Gone 30 ώρες. Στο Assassin's Creed ήταν απλά να φτιάξει το χαρακτήρα 30 ώρες. I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. Maybe you don't like them as much as you pretend. Α, έχει farming. Well, this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. 230 περίπου. Το έπαιξα, τα έκανα όλα 100%. I prefer Sam! I prefer Matt. Χαλάς. Εγώ και τους δύο. Αν το κάνω ταυτόχρονα τι γίνεται? I prefer Ashley. Και ο άλλος είναι καλό παιδί. Τώρα σου λέει ποιοι θα πεθάνουν. Jessica. Πόσοι από αυτοί θα πεθάνουν? Δεν προτιμώ κανέναν από τους δύο. Ο Τζος, που είναι και παρεξηγημένο παιδί. Καλό παιδί. Και ο Κρις, θέλω να ζήσει. Και σου λέει θα πεθάνουν όλοι εκτός από αυτός που δεν διάλεξα. Αυτά είναι στάδια. I dislike Mike. I dislike Emily. Τα μπροδέψω όλα, τα κάνω χταρμά. Αχ, οι λύθοι όλοι μαζί εδώ. I dislike Emily. Yeah, bitch. A bit too bitchy for yeah, bit. Often the lack of confidence manifests itself as overconfidence. Think about that. Is that not just a little bit like you? Τέλος η ώρα. Πλήρωσε και φεύγα. I'm afraid we're out of time. We'll talk again soon. Εν τω μεταξύ, δώστε έμφαση σε αυτά τα cutscenes. Previously on Days Until Dawn. Days Gone πήγα να πω. Until Dawn είναι. Hold on! There is one individual we're considering as a person of interest. He has an interesting history with the Washington family. Apparently, he warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his forefathers. Αυτή τη σκηνή που είδαμε, τη σκεφτόμουν σήμερα. Εάν, θα σας το πω όταν θα έρθει η ώρα αυτό που σκεφτόμουν, γιατί ακόμα θα φάω το spoiler τι γίνεται. It's gotta be. Which sister is it then? Run! Oh my god! Ash! Εν τω μεταξύ, τα κορίτσια είναι όλα σαν τα κορίτσια του Λυκείου. Τρελεκτικά είναι σαν να ξαναπάω όλη την δεκαετία, τέλειο είναι εκεί τα αρχή να ξεκινάω. Πήρε και τις 20, έχει μαλακίες. Τι πήρε και τις 20. Fuck, πάρ' το πιστόλι. Oh fuck, what the fuck! Jessica! Ω, άντε, καλό, δύο πάντα. Put press the duo. Εγώ θα πατήσω το τετράγωνο, εσύ πατά δύο.
Jessica! Να έχω πεθάνει. Jessica! Σου λέει από τι πήγε, από τρίγωνο, δεν το πάτησε γρήγορα. Σκέψου αυτό είναι το safe path, έτσι. Α, δάτε. Keep going. Εδώ πεθαίνουμε, εδώ κλαίμε. Άντε βρε, περπάτα βρε. Jessica! Είναι guidance, protection του totem. Να χαϊδεύουν τα σκυλιά σου λέει. Εν τω μεταξύ εδώ παιδιά, να σας πω την αλήθεια, είχα ρίξει τρελό κλάμα την πρώτη φορά που θα παίξω. Jessica! Έχα βρε. Ατάραχος. Άνετος. Αφού την έσυρες όλο το δάσος. Έλα ρε παιδιά, αφού έπαιδεξα. Αφού την έσυσα. Ζή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το follow μοργός. Help.
πιάσω! Ζή, έλα, μπορείς. Έλα, το καταφέρουμε μαζί, αδερφέ. Τρίγωνο. Οκ. Λέω τώρα από δεν τα κάνει αυτά. Στο βάρο με τρικό μου, λέω δεν τα έκανε. Κιάσου, κιάσου ρε! Έλα ρε μαν μου! Να το κάνουμε, έλα. Μέχρι να το κάνω εγώ θα γίνει γι' αυτό. Άντε πάμε γύρω γύρω τώρα. Χωρίς να βλέπουμε που πάμε εδώ μεταξύ. Εδώ μεταξύ η τύπης έχει πέσει κάτω στα... στο πάτο ρε παιδί μου. Αυτή η αναπτύρηση ζύπου να κρατούσε κιόλας τόσο πολύ το αέριο που έχει μέσα. Το υγρό τέλος πάντων το ζυπέλαιο. Τα jump scare σας γαμώ. Άντε μωρέ, πιάσ' το ρημάδι. Είχε τρέλε όμως, ε. Τόσα χρόνια μετά. Παράτσι έχεις τα χείλη τελείως, παιδί. Κάτι γεια. Ω, φακ. Φακ, is that place? Δηλαδή, η άλλη έπεσε στα τάρδρα και αυτός θα πάει εκεί. Ω, oh, boy, boy. Γιάρε, γιάρε, γιάρε. Ο Μπάρμπας, ε. Ακολούθα το λουτρό αίματος. Ακολούθα τα αίματα, αγόρι μου. Άρε πόντι, γάμο το. Και κανένας ακόμα δεν έχει ανάψει τα φώτα. Αυτό το πράγμα, κανένας δεν ανάψει τα φώτα, με ξεπερνάει. Ούτε βίντεο στο YouTube να κάνω, πραγματικά. Πού πάω τώρα εγώ, κραμήτρος. The fuck? What
Έλα oh, τώρα. Shit. No. Καλησπέρα, καλησπέρα Νιτζέο, πραγματικά. Εδώ τρομοάζουμε. Έχουμε μπει στο καλό, το τίμιο, το ορθόδοξο. Όπω. Αλλά τα παιδιά δεν παίζονται, δεν παίζονται. Θα πήγαινα εγώ εκεί στο πουθενά και θα ήμουν έτσι, κυριλέ. Άντε, γεια! Ούτε καν. Θα τους φώναζα όλους και μετά θα έφευγα. Δηλαδή, δεν... Δε... Ashley! Το μεταξύ... Α, γι' αυτόν είχα κλάψει πιο πολύ. Στο προηγούμενο είχα καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτόν όμως έκλαψα πάρα πολύ. Καλό παιδί. Anyone out there, Ashley? Εντάξει, αυτό δεν τρόμαξα. Τι έβλεπα αλλού γι' αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ, ωραία παιδιά, τίμια. Μέσα στα δέντρα, μέσα στα δάση βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, να συνεχίσω μόνος μου μέσα στο δάσος. Γιατί ρε, τι μπορεί να πάει στραβά. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά εδώ μέσα, λέω εγώ τώρα, ε. Εδώ ρε, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός. Όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου στο χωριό έμενε ακριβώς πιο κάτω από εμάς, ρε παιδί μου. 50 μέτρα πιο κάτω από εμάς, 40 πόσο ήταν. Και ήταν σε φάση, η τουαλέτα στο σπίτι ήταν έξω. Και ήταν αυτά τα παλιά τα σπίτια της γιαγιάς μου, ρε παιδί μου. Και όταν μέναμε, για να πάω να βγούμε το βράδυ, κοιμόμασταν εκεί συνήθως τα βράδια. Και για να βγούμε να πάμε τουαλέτα, το κάναμε σε 5 νανοδευτερόλεπτα τρέχοντας με τον αδερφό μου, ένας να φυλάει τσίλιες απ' έξω, άλλος μέσα. Μπαμ μπαμ και δρόμο. Δηλαδή πραγματικά να λες και μας κυνηγούσαν οι δαίμονες οι ίδιοι για να πάμε τουαλέτα έξω. Χαλαρά. Και αυτοί εδώ λένε δεν γαμνιέται κι όλο. Αφού μετά από ένα σημείο απλά, όσο αστείο και σας φαίνεται, είχαμε ένα κουβά και το βράδυ σαν τους παππούδες κι εμείς. Κανονικά εκεί και το πρωί τα... Τέλος πάντων, ναι. Ούτε καν! Ούτε καν δεν πήγαινες, όταν απ' έξω δεν πήγαινες, δεν περνούσες. Εν τω μεταξύ έχω ξεχάσει πως πυροβολάνες αυτό. Εδώ ωραίος ο τύπος. Εδώ, αφού πάω μια βολτίτσα χαλαρή. Φώναζε μες στο δάσος ρε φίλε, και ό,τι δεν έχει μαζευτεί, να μαζευτεί τώρα. Εν τω μεταξύ όλοι οι ήρωες, πραγματικά, είναι λες και δεν έχουν παίξει ποτέ στη ζωή τους σε μισό παιχνίδι, πραγματικά. Ποιος κατά τους βρήκανε. Δεν μπαίνουμε πρώτα μέσα, κάνω το γύρω γύρω. Πάντα κάνεις το γύρω γύρω σε κάτι τέτοια. Έχει τίποτα καλό. Κάτι βρήκα. Είδες, πάντα θα βρεις κάτι. Για να κάνεις το γύρω γύρω. Είδες εγώ που έχω παίξει παιχνίδια να ξέρω πως λειτουργεί η φάση. Α, αυτό είναι καλό το τέμ. Λος, έχασε ένα κεφάλι. Ήταν καλό το τέμ, ήταν της απώλειας. Τι έχασες παιδί μου? Εδώ ένα κεφάλι έχασα. Εντάξει, χαλαρά.
Και τι είναι σε φάση. Βλέπω μέσα. Είμαι χαλαρός, εγώ περπατάω και μέσα στο δάσος βλέπω ένα ξύλινο τοτέμ. Το βλέπω και με το που το ακουμπήσω βλέπω ένα κεφάλι να πέφτει. Ωραία, ωραία, Φρέντ δεν είδε και τίποτα. Γιολό. Όλα καλά, πάμε. Το βράδυ θα φάμε πίτσα. Λογικό το βρίσκω. Γιατί άλλωστε τι πιο φυσιολογικό, Αχ, τα λατρεύω αυτά τα παιχνίδια. Όχι και τα σπαλιοκουρούνες από πάνω, τα κοράκια. Επίσης, πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ανακάλυψαν επιστήμονες ότι τα κοράκια έχουν συνείδηση. Δηλαδή, το κάθε κοράκι βιώνει την πραγματικότητα του κόσμου διαφορετικά από τα άλλα κοράκια. Ashley! Και έχει μνήμες. Fred! Ash, I'm here. Where are you? I don't know. Are you okay? What the hell happened? Hey. God damn it. Please, help me. I'm coming, Ash. Just keep talking to me. What happened? Chris, tie me up. I can't move. Ashley, I'm gonna get you out of this. Don't worry. Really scared. Πού σκατά είναι, μαλάκα. Αυτό το πράγμα ότι η κάμερα είναι ότι να είναι. Hurry, please. Ξεπερνά. Πού σκατά την εγκυμένη. Πήγαινε από εκεί, βρε καράκιος. Oh God, Chris. Out of here before he comes back. Oh. Chris, are you there? Hello. And thank you all for joining me. God, wake up. Tonight, we're going to conduct a little experiment, sort of test. Now for this experiment, we'll need the cooperation of our two test subjects, Joshua and Ashley. What? Oh my God. But we're gonna need one more brave participant to help decide which subject will live and which will die. Oh, no. Oh my god, Chris! Get us out this. Of here! Please, please, everyone calm down. Spoil. It's all very simple. And the Alexa Christopher, you will find a lever placed directly in front of you. All you have to do is choose who you will save. Okay, this is gonna be okay. Oh, dude, buddy, let's just think about this for a minute. You can't let me die. Just give me a second. I can't think straight. Just. Huh? Τώρα εδώ είμαστε. Τώρα, επειδή ξέρω. Αν σώσω τον Τζόσο, αυτό θα πεθάνει. Θα κοπεί στη μέση, θα γίνει μπακλαβαδάκι κομμένο στα δύο. Αν πάω να σώσω αυτήν, κατά πάσα πιθανότητα θα κολλήσει ο τροχός. Οπότε πάμε να σώσω, γιατί θα κλάψω και εδώ πάλι. Προσπαθώ τώρα, επειδή ξέρω τι μαλακίες που έκανα στο προηγούμενο, είναι ενθουσιασμένο. Μου έρχονται σιγά σιγά εικόνες. Θα σώσω την Ashley. Ελπίζω, παιδιά, να βγει καλά. Come on, let's get you out of here. No.
No! We gotta go, okay? Chris! Ashley! Blood? Blood? Whose blood is that? Chris, what happened? Josh, Josh, what? Dude? He's dead. Wait, not what? Right in front of us, man. What are you talking about? There's a maniac. Maniac? Oh my god, we gotta get out of here. I don't understand what happened. There's a maniac, and there was a saw, and it was either him or Ash, and I don't know what to do. Oh god. Come right through him and spill it out fucking everywhere. What? Oh my god, Chris, what? And I killed him. No, Chris. I killed him. It was my fault, man. No, this is insane. We need to go get some help. I cut right in half. We're gonna figure this out. Matt, we need to go get help now. Δεν θα πάνε να δουν, δεν είναι περίεργη. Chris, she's right. But who knows who'll be next, right? We just gotta go. Μαζευτείτε ρε παιδιά, κάντε ένα regroup και δρόμο. Δηλαδή, ελεός. Ωπ, καλησπέρα, καπαΐσι, καλησπέρα, καλησπέρα. Εμείς τα βοηθούμε νωρίς. Everyone else together and I'll go get help. With Matt, right? Okay. Δεν θα δει κανένας, δεν θα πάει να τσεκάρει μέσα, μα πραγματικά, γαμώ τις λογικές σας. Ρε, πάτε μαζί τους, γαμώ, το χωριστήκαν πάλι, αν είναι δυνατόν. Με ξεπερνάνε, κάποια πράγματα πραγματικά με ξεπερνάνε. Hello again. Things are getting pretty tense up there, aren't they? Is the night going the way you hoped it would? I see. And you think that these poor people are getting what they deserve? This game you're playing, you understand that it's not good for you, it's not good for anyone. And I can't say that you're being particularly honest in the way you're playing. You're freaking me mad, dude! What the fuck is going on? Καλησπέρα σου πήγατε τώρα. Εδώ τα λέμε με το παιδί. You don't exist! You are in my imagination, προφανώς. The heart of the problem comes down to that. Can you really tell the difference anymore? Πα, τώρα ήταν που φτάσαμε. Εν τω μεταξύ είδες το ύψος, λες και είναι παιδί. Γεια σας, πάω δημοτικό, θα με πάτε σχολείο. Άνοιξε κλειστά. Όχι, ανοίξε τα δημοτικά από τη Δευτέρα. Μάλιστα. Στα προηγούμενα επεισόδια, Αντίλτον, τι είδαμε μέχρι τώρα. Ένα κορίτσι τραβήχθηκε από το παράθυρο. Ένας καθυστερημένος δεν πήρε high five. Αυτή εντωμεταξύ ακόμα κάνει μπάνιο στην πανιέρα της. Here's our one way ένα to ζευγάρι που δεν θα γίνει ποτέ ζευγάρι προς το κόμπο. Χαλαρά, εγώ την παμνάκι που για. Και εδώ άλλος ένας καθυστερημένος βγήκε με το φανελάκι του κοντομάνικο μέσα στα χιόνια. Γιατί τι πιο λογικό να πας να αναζητήσεις κάποιον μέσα στα χιόνια με τον κοντομάνικο. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? Και έχω τώρα το καθυστερημένο με την κοπέλα του να έχει πέσει μέσα στα τάρταλα, δεν πήγε να τη βρει. Και λέει, ας πάω στο ψυχιατρείο και πάω να δω τι γίνεται. That's not good. Yeah, it's really not good. Βρέπει τα σκυλάκια να τα κάνω pet. Α, το guidance στο TEM.
Είπε τους σκύλους να τους χαϊδέψουμε, αυτό. Καλή φάση. Εδώ, μέσα στα αίματα θα μην πεις κανένας. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι πιο πολύ τρίζουν τα κόκαλά του παρά το χιόνι που πατάει. Έχει πολύ καλό sound design πάντως το παιχνίδι, τώρα μπλακά. Το sound design του παιχνιδιού είναι τρομερό. Γενικά τα τελευταία χρόνια παίζοντας, βασικά το τελευταίο χρόνο και παίζοντας με ακουστικά περισσότερο, εκτιμάω όλο και περισσότερο το καλό sound design σε ένα παιχνίδι. Πραγματικά. Καταλαβαίνεις ρε παιδί μου ότι δεν έγινε ανοήθεια τα πράγματα στοιχεία. Το στούντιο που το έφτιαξε κάνει πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, μπορεί να είναι κλάνκι, είναι παιχνίδι του 15 που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει από το 12-13 να φτιάχνεται για να βγει για το PlayStation 5. Προφανώς έτσι. Αλλά η δουλειά είναι πολύ καλή. Εντάξει, θα ήθελα πιο free camera, αλλά για τα δεδομένα του παιχνιδιού, τα οποία είναι αυτά που είναι τέλος πάντων, δεν μπορείς να είσαι περισσότερο ελεύθερος. Δηλαδή, κάπου αν ήταν τελείως free θα τελείωνε πολύ γρήγορα πιστεύω. Οπ, άλλο ένα τοτέμ. Πάρτο. Μηδέν. Για να δούμε, αυτό είναι λευκό. Καλό είναι το λευκό. Κολυφορδία. Αυτό θα κερδίσει το τζόκερ εκεί. Επίσης ένα από τα πράγματα που έμαθα παίζοντας παιχνίδια είναι ότι πάντα θα πηγαίνεις στην άλλη άκρη από εκεί που θες να πας και μετά θα καταλήγεις εκεί που θες να πας. Χρυσός κανόνας όλων των παιχνιδιών. Το τραπέζι δεν έχει τίποτα. Θα πάρω κανένα σνακ για τα σκυλιά. Οπ, κάτι λάμπει εκεί. Πως είναι χρυσός. Είναι η πόρτα. Αλλά πριν από την πόρτα θα δούμε αυτό. Condemned. Awesome. Why wouldn't I end up in the creepiest place on planet Earth? Ας κάνω ένα. Κάτι μου λέει ότι θα πρέπει να πάμε γύρω γύρω. Ας πάμε πρώτα γύρω γύρω. Τα σωστά, τα τίμια παλικάρια μπαίνουν από το πλάι πρώτα. Είναι και γιατί με την προορισμένη κάμερα θέλω να δεις τα πράγματα που πιστεύω. Νομίζω ότι είναι καλό, εντάξει. Είναι αρκετά κνευριστικό αρκετές φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε πάει καλά. Δεν βλέπουμε κάτι να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Αν χάσω κάτι φωνάχτε θα το πάρω πιο γρήγορα πρέφα, φαντάζομαι. Αλλά βλέπω κάτι εκεί, το μάτι μου, αν δεν με γελά. Στην προηγούμενη ζωή πρέπει να είμαι ο Καρακάξα, αλλά δεν εξηγείται αλλιώς. Επίσης άσχετο, το είπα και πιο νωρίς, αν και περισσότεροι δεν ήσασταν εδώ, όσοι είδατε το επεισόδιο με το Lovecraft που κάναμε την εισαγωγή, το δρόμο προς το Lovecraft, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, προσπαθώ. Δύο μέρες είναι η ιστορία της τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν έχω κάτσει. Εχθές έκατσα να δω το τρίτο season Sabrina για να δω τώρα και το τέταρτο. Και βλέπω ότι η Sabrina, η σειρά Sabrina ρε παιδί μου, πατάει ακριβώς όμως όπως το επεισόδιο που κάναμε για το Lovecraft. Δηλαδή ξεκινάει χαλαρά με. Σε φάση πόε, πιο χαλαρά, πιο το ένα, πιο το άλλο. Μετά, το τρίτο season ήταν τελείως μάχεν. Μεγάλος θεός Πάνας, πραγματικά. Η Μέντουσα, η Κύρη και όλα αυτά τα καλά τα παιδιά. Και τώρα στο τρίτο season, το τέταρτο season, πάμε για Eldritch Horror. Πάμε για Lovecraft. Δηλαδή, πραγματικά, θα είναι αφοτυχία, το μυρίζομαι. Αλλά, εντάξει, δεν μπορώ να μην το δώσω. Όχι, αγόρι μου. Θα σπρώξουμε μετά. Πρώτα θα πιάσουμε αυτά που είναι κάτω.
Άλλο ένα τότε. Είσαι βέβαια πολύ τυχερός. Οπ. Αυτός έχασε ένα πρόσωπο. Κάπου. Εντάξει, απώλεια το λες και αυτό. Α, παιδιά. Σκυλιά καθόλου όμως. Δεν μύρισαν τα αίματα και το γκορ. Γιατί προφανώς στη σκυλιά δείχνουν μυρωδιά. Δεν έχει ξεπαγιάσει, δεν έχει πάθει υποθερμία ο τύπος ακόμα. Αυτός ήταν κομμάντερ, πρέπει να ήταν σχετικές αποστολές. Το βάζω το κορμό στον νόμο και να τρέχει. Καλά, θα πρέπει να τράβει κονιακάκι αυτός. Εν τω μεταξύ είναι νοοτροπία τώρα, έτσι. Ακούστε την νοοτροπία. Είναι ο τυπάς ο οποίος έχει παρατήσει την κόμενά του στο πουθενά μέσα σε ένα τούνελ. Και αυτός πάει εκεί, στο πουθενά, να βγει αυτόν του. Μεταξύ αυτής η σκηνή εδώ μέσα, με στοιχιώνει ακόμα και σήμερα. Το άσυλο, γενικά αυτό εδώ, αυτό το πράγμα, πραγματικά το θυμάμαι μέχρι και σήμερα. Σιγά μην άγγει. Τι είναι, κάνα βίντεο παιχνίδι. Ξέρω να διαβάζει. Ναι, έμαθα γράμματα. Οπότε. Με το μεταξύ, κουστιά. Σκεφτόμουν την ώρα που πήγαινε ότι καθώς πάει εκεί πέρα θα φαινόταν ο τέτοιος, αλλά αυτό έχει ολόκληρο προβολέα από πίσω από την πόρτα. Λοιπόν. Εδώ κάπου. Καταρχάς, πω, είχα περάσει και εδώ μέσα για να το βγάλω. Θεέ μου, τι είχα περάσει εδώ μέσα για να το βγάλω. Πραγματικά, τι είχα... Καταρχάς, θα πάμε... Πινακίδα. Διάβασε το. Σανατόριο. Ναι, ναι, Platinum. Το έκανα Platinum, το έβγαλα, το χάρηκα. Το απόλαυσα. Πραγματικά παιχνίδαρος. Παιδιά, παιχνίδαρος από τους παιχνίδαρους. Και χαίρομαι η αλήθεια είναι που δεν το έδειξα όλο. Κυρίως για ένα πράγμα, μόνο και μόνο. Αυτό, δηλαδή θα είχα γλιτώσει όλο αυτόν τον κόπο. Άντε ρε. Έκανα όλο αυτόν τον κύκλο γι' αυτό. Άντε ρε. Είναι παιχνίδαρος. Ναι, το control όντως. Να το παίξουμε το control. Και θέλω να το παίξω και το medium. Αλλά το medium δυστυχώς παιδιά δεν παίζει στο Xbox το απλό. Πρέπει να έχεις το τέτοιο. You will need a nose peg. Those guys smell awful. Okay. Πραγματικά στεναχωρήθηκα λίγο γιατί έβαλα να το κατεβάζω στο Xbox το απλό και δεν το κατέστησε καθόλου, παιδιά. Μου
μου το έκοψε και μου λέει μόνο για PC και για το καινούριο το Xbox, γιατί έχω το Game Pass. Και λέω ευκαιρία θα ήταν να το δούμε παρέα. Αλλά δυστυχώς... Πάρε το βρεκα κουράμπιε. Καλά ρε φίλε. Χρηματοκιβώτια ασφαλείας, όχι μαλακίες. Τι λέει? Α, εδώ είναι οι κάρτες, τα ονόματα των ανθρακορίχων. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν... Και σου λέει, άμα είναι να ανοίγω το χρηματοκίνητο, δεν με ξύλα, αυτά τα ξέραμε κι εμείς, δεν ήμασταν παιδιά όμως. Α, πρέπει να υπάρχει ένα κλειδί, βρε αδερφιά. Όχι. Συνήθως στο admin room αυτά γίνονται. Εδώ το παιδί στα τέτοια του. Δεν βλέπω κάτι να γυαλίζει. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς κάτι. Χριστέ μου, πραγματικά τα ακούς. Λες, αχ, τι ωραία ατμόσφαιρα. Πάντως, πρέπει πέρα από την πλάκα να στρωθώ σοβαρά να ετοιμάσω το βίντεο για το Until Dawn. Για τον Until Dawn, για το Days Gone. Παιχνίδαρος ρε φίλε. Οπ, ας θα βγάλω μια φωτογραφία. Είναι broken camera. Εντάξει, ο φακός είναι, μπορούμε να τη φτιάξουμε να βγάλουμε βίντεο στο YouTube. Ή όχι. Ο ένας απλός YouTuber. Βασικά, θα μπορούσες να το χαμηλώσεις λίγο το game εκτός και να το κάνεις για να τρώμε jumpscare στιγμή. Γιατί εσύ, τόσο, χαμηλώσα ελάχιστα. Τι μόνο εγώ θα τρώω jumpscare. Θα ακούτε και εμένα, θα ακούτε και το παιχνίδι. Λοιπόν, θα φύγουμε μετά από εκεί, απλά θέλω να τσεκάρω λίγο κάτι. Κοίτα, survival horror δεν είναι. Είναι σκέτο horror. Λοιπόν... Και μέσα σε αυτό το πράγμα, εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από εκεί, να ανοίξουμε κάπου εκεί, υπάρχει κάτι. Αλλά δεν το βλέπω καν αυτό το κάτι. Λοιπόν, κάπου, αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, από εδώ αυτό πρέπει να ανοίγει. Ναι, αυτό εδώ το κλουβί. Από εδώ πρέπει να ανοίγει. Αλλά για να καταφέρω να πάω από εκεί χρειάζεται ολόκληρο τέτοιο. Λοιπόν, τώρα παιδάκια, πάμε στο καλό. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα jumpscares είναι ένας πολύ φθηνός τρόπος για να τρομάξεις. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλο τέτοιο. Απλά σκόβεται τα ύπατα κάθε φορά. Εγώ αγχώνομαι πάντως και με το sound design. Πραγματικά. Oh, κάτσε, γιατί ήταν λάθος. Πίνακας. Όχι, θα μπορούσε. Τα γραφικά του. Εγώ το έπαιξα στο απλό το PlayStation πρώτη φορά. Τώρα το παίζουμε στο Pro. Λοιπόν, πρώτα τα γραφικά του είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσα χρόνια μετά είχε βγει το 15. Λοιπόν, να θυμάστε από πού πάμε. Για να θυμάστε, γιατί το ξεχνάω. Ω, πάρτε και αυτό. Εφημερίδες. Λοιπόν, που λέτε, θα μάθουμε
ότι πριν από μερικά χρόνια, καμιά πενταριά περίπου 60 χρόνια, είχε γίνει μια μαλακία εκεί στα βουνά και είχε ένα περιστατικό το οποίο ήταν λίγο περίεργο. Θα δούμε τι γίνεται. Με κάποιους ανθρακορίκους, αν θυμάμαι. Τα ακούτε. Δεν είστε καν και κράουτς γαμώτο. Διαβάστε το, λέει. On receipt of the 12 patients, όταν πήραμε τους 12 ασθενείς στο σανατόριο, ήταν να βρούνε cells of men starved and infused. Thankfully, the miners appear cogent, relatively healthy, attributed to their apparent discovery of emergency food supplies in the mine. Inhibited respiratory function was detected in a few of the older men, as predicted, as well as symptoms of pneumonia. Psychologically, after being trapped for 23 days, the shock of reintegration has been difficult for some of the group. Though their outward health is better than expected, they do seem affected by their time in the mine. Λοιπόν, γενικά... Δεν θα σας το σποιλάρω, θα το δείτε. Παίζει, μα αυτό που μου άρεσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι παίζει τρελό τέτοιο. Παίζει... τρελό backstory. Όταν λέμε τρελό backstory, τρελό backstory. Δεν θα τρομάξω. Είπε ο Κώστας και πέθανε από έμφραγμα στα 33 του χρόνια. Famous last words είναι αυτά, παιδιά. Famous last words. Γεια σου, Περιστέρα. Πάρ' το ματσέτι, πάρ' το αγόρι μου, πάρ' το... Στην κολότσι, γάμα θεούλης. Μαλάκα, τι έκανε το παιδί τώρα. Αν είναι δυνατόν. Και δεν μπορώ να βγω, μπήκα, αλλά δεν βγαίνω. Αυτό. Τώρα μόνο μπροστά, μόνο ευθεία. Μπρος πίσω. Είναι αυτές οι φορές που σκέφτομαι, Κώστα, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Παίξε μια γαμοπεριπέτεια με όπλα. Εντάξει, το Until Dawn είχε αγωνία, αλλά είχε αγωνία. Ήταν λίγο survival horror, αλλά αυτό το πράγμα δεν το είχε. Είχε κάποια jumpscares, η αλήθεια είναι, αλλά όχι τόσο πολλά. How many days will they... Είναι χαζός, ρε φίλε. Πραγματικά το παιδί είναι η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου, πραγματικά. Αύριο, κυρία Μπουστό, και περπατά. Έχεις και το κοντομάνικο, δηλαδή πραγματικά για να μας δείξεις ότι πας γυμναστήριο. Κλασικά, όσοι είναι με τα μπράτσα απ' έξω, παιδιά, εγώ κάνω γυμναστήριο, έχω φτιάξει όμως. Το ήταν σκύλος. Κουαστά, μην τρομάζεις, αγόρι μου!
είπε ο Κώστας. Γεια σου σκελετέ, τι κάνεις? Κι εγώ σε λίγο έτσι θα είμαι. Ένα τυχαίο φως εδώ πέρα. Ένα... κάτι λάμπει στο σκοτάδι. Και δεν είναι τα μάτια σου που λέει και το τραγούδι. Reporters and other snoopers to be kept away of all costs. Telegram, Providence, Province. Gee, who wouldn't want press snooping around this paradise? Όντως παράδεισος. Ένα άλλο βασίλειο σε έναν άλλο κόσμο περασμένο. Και κάπως έτσι, μέσα από όλη τη βιβλιοθήκη, το μόνο που μας ενδιαφέρει προφανώς είναι ένα μικρό κομμάτι χαρτί. Και αισθάνομαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Εν τω μεταξύ ρε φίλε, δες τώρα λίγο κάτω, πρόσκεισε. Έχει ρόδες από... τι είναι αυτό? Τι πέρασε από εκεί? Κάτι πέρασε από εκεί, το είδατε? Σε horror, θα είναι καλά μας λέγαν. Πάμε ένα φουτκούδ. Τα χάσα για λίγο, λέω τι γίνεται εδώ, παιδιά. Γεια σας! Βάζουμε μπραντιφέρ. Θα το πιάσεις, ρε φίλε. Εγώ τα ίδια λέμε με σένα, μπρο. Τουλάχιστον το κολόχαρτο το πήραμε, μαλάκα. Η τζάμπα πήγα εκεί. Γεια σας. Λάμπουνε πράγματα. This place just gets better and better. Πολύ strange. Για πάμε λίγο μία από εκεί να δούμε τι παίζει. Yes.
ψυγείο. Τάβα, έχει ένα πτώμα. Έλα, μάζεσαι το. Έλα, γουάρι μου. Ω, καλά. Άμα ήταν κάτι να με κυνηγάει και εγώ θα το κόβω το χείρι. Χαλαρά όμως. Χαλαρά όμως. Σιγά σιγά καταλαβαίνετε τι παίζει, έτσι. Έχουμε κι άλλα να ανοίξουμε. Κάτι εδώ πέρα έχει ένα κλειδί κάπου. Κάτι το χρειαζόμαστε νομίζω. Τράβα το ψυγείο εν τω μεταξύ. Αθάνατα ψυγεία ρε φίλε. Τα κάνανε τότε τόσο γερά. Τότε δες. Ακόμα κρύο είναι μέσα. Death certificate. Several. Body cannot discovered until after death. Eaten by the attacker. Μάλιστα. Τι να εννοεί άραγε ο ποιητής. Και τώρα εδώ έρχεται η στιγμή που λες το κάνω να μην το κάνω. Το τρίτο το καλό. Το καλό το τρίτο. Έλα. Ω, γεια σας. Τι έχουμε εδώ. Ωρε μπάρμπα! Σε έπρεπε, έπρεπε, έπρεπε. Είναι η κάρτα που περνάς αυτό. Με το μεταξύ ρε φίλε κατά λάθος δεν το θυμόμαι να κάνω. Θυμόμαι ότι πρέπει να το πάρω. Αλλά είναι η κάρτα εισόδου και θα ψάχνω πόση ώρα να το βρω. Άμα ξέρεις να παίξεις! Αυτά είναι. Έχει κι άλλα, δεν νομίζω να έχει κι άλλα. Τα βρήκαμε όλα. Και κάπως έτσι ο μικρός μας ήρωας πήρε το φαναράκι του από τους προσκόπους και προχωράει στο τσάπελ. Καλά τώρα, πάμε στο ξοκλήσι μας. Στα ωραία, στα ξοκλήσια γίνεται αυτό το πράγμα, το ότι είναι Holy Ground και όλα τα ωραία γίνονται στα ξοκλήσια, δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ, τόσο εύκολο. Εντάξει, bitch, bitch. Εν τω μεταξύ, τεχνολογία των θεών. Άντε βρε μπες. Θα μπεις. Κάτι έλαβε εν τω μεταξύ, κάτι έβλεπα, φωσφόριζα στο σκοτάδι. Κάτσε, πάμε λίγο πάλι πίσω. Α, είναι αυτή εδώ η πιπαριά. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο. Τώρα πάμε, πάμε στο καλό. Α, πάμε ανεβούμε πάνω, παιδάκια. Θα ανεβούμε πάνω τώρα. Γιατί λέει, ας πάμε προς τα πάνω. Κι εγώ αυτό θα σκεφτόμουν. Λέω, αφού μπήκα που μπήκα να πάω μέχρι τέρμα πάνω. Δεν γάμνιεται. Σε φυσιολογικές συνθήκες, άμα συνέβαινε ποτέ αυτό. Καλησπέρα, ρε μπίλα, ρε. Καλησπέρα, αγόρι μου. Χρόνια πολλά κιόλα γιατί ρωτήσει προχθές. Πριν από μια εβδομάδα, εν τω μεταξύ. Τώρα, αν συνέβαινε αυτό. Εγώ δεν θα μπαινα καν εκεί μέσα. Θα είχα φύγει μέσα στα βουνά και θα τρέχα στα δάση, στα λαγκάδια. Δηλαδή, πραγματικά, αν είναι δυνατόν, θα έλεγα ας πάω σε ένα σαν. Στάσου, βρε μαλακά, στάσου! Μόνο πέτσι. Πήγε μόνος του. Εγώ δεν το παίζω, παιδιά, μόνο του παίζει το παιχνίδι. Ο άλλος είναι στα αρχίδια του εντωμεταξύ, κύριος. This is a quaint little psycho crowd.
πρέπει να πάμε πάλι πίσω. Είναι σε φάση παίζεις, πετάς στο χειριστήριο και παίζεις μόνο το παιχνίδι. Εντάξει, εντάξει αγόρι μου, ζαλίστηκε το παιδί. Δηλαδή, αν τον αφήσω λίγο έτσι θα ζαλιστεί ο καημένος. Άρα αυτό σημαίνει τώρα ότι σαν μεγάλοι παίχτες που είμαστε, είμαστε, δεν είμαστε, πρέπει να κατεβούμε κάτω. Αλλά πριν να κατεβούμε κάτω, σαν μεγάλοι παίχτες που είμαστε, γιατί όλο αυτό ήταν για να κάνουμε τον κύκλο εμείς τώρα, έτσι. Σου λέει το παιχνίδι, ρε μανού, περπατά. Δεν μπορούσε να περιμένει έξω από την πόρτα να πει, οπ. Κανένας, πάμε, φτούξε ελευθερία. Άντε. Περπάτα καλό μου Περιστέρι, περπάτα παιδί μου. Δεν κρύωσες εντωμεταξύ. Επίσης θα είχα πεθάνει από το κρύο με το κοντομάνικο τόση ώρα. Χειμώνας έξω, μείον 15. Ο Μάικ στα αρχίδια του όμως είναι Ράμπο. Μαλάκα το παιδί πρέπει να ήταν κομάντο, όχι μαλακίες. Πάμε πάλι. Συνιστέ, πάμε δεύτερο κύκλο. Από εδώ. Α, έλα ρε φίλε. Τι μαγκές. Πασπάρτο, έχει μαλακίες. Ξαναπάρτο. Ξαναπάρτο. Ξαναπάρτο, αγόρι μου. Αρπάτα τώρα. Βρήκαμε την κάρτα που τα... Easy boy. Easy. Easy. That's a good boy. Χάιδεψε το λίγο, ρε. Φάει άλλο δύο δάχτυλα. Μας είπε το τέρμα να το χαϊδέψουμε. Χαϊδέψε το. Καθόρτσιτ. Και είναι σε φάση καινούριο meme. Είναι, θα πεθάνω επειδή χαϊδεύω πράγματα που δεν έπρεπε να χαϊδέψω. Βασικά pets. I pet animals that I shouldn't have to pet. One day I will die about from that. About that. Ναι, γεια σας. Εδώ είμαστε. Πρέπει να έχει ένα όπλο κάπου. Κρύο, σας το είπα. Θα πάρουμε και ζακετούλα. Οπ, να του και τον πιστόλι. Οπ. Του γυάλισε στο μάτι το πιστόλι. Α, μικρά μου. Είσαι και 10 μέτρα παλικάρι. Μαγιά ρε φίλε, έχει και άλλο το παιδί, δεν είναι απλώς Αμερικάνο. Μπερίστροφο. Τους κάτω από Σπύρο Βουλάνο, έχω ξεχάσει από Σπύρο Βουλάνο στο κολοπέχνιδο. Πάντως είδατε, θυμόμουν ότι είχε περίστροφα. Fucking freak. Local man found dead. Footprints found. Bigfoot sighting. Γενικά. Αυτοί εκεί είναι οι ανθρακορίχοι που τους ψάχνανε και βρήκανε κάποιους από αυτούς. Είναι τώρα, δείτε, το πουράκι που βρήκαμε. Ήταν το πουράκι που βρήκαμε ζυσμένο, ιδέες, στοιχείο τώρα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρει ένα πουράκι κάπου χαμένο. Τι
κούκαλα για τα σκυλιά. Εντάξει. Πάρε για το παιδί. Maybe this will keep the wolves fat and happy. Πάμε να ταΐσουμε το παιδί, πίνασε. Αυτό ήταν σε φάση που δεν το χάιδευες να το ταΐσεις και καλά για να μην σου επιτεθεί. Οκ. Πιχτούρο, όχι μαλακίες. Εντάξει. Κανένας όμως δεν άκουσε τίποτα. Τι πρέπει να κατέβω εκεί κάτω, γιατί. Δεν θέλω, θέλω να πάω σπίτι μου, θέλω να φύγω, θέλω να... Οπ! Mind Rescue, the Miracle Man. Ξέρετε πως έζησαν αυτοί. Βρήκανε κρυφό στάση με φαγητό 23 μέρες. Κρυφό στάση με φαγητούλι. Ποιος θα πεθάνει? Αν ανάψω το τσακμάκι θα πεθάνουμε όλοι μας. Άρα ο θάνατός μου θα είναι να πάω από εκεί. Εγώ όμως δεν θα πάω γιατί το είδα εδώ. Και πόσες κάνει τις μαλακίες που έχει δει. Κάνεις να βασιλίσεις στον Batman τώρα και κατεβαίνεις προς τα κάτω και λες. Πάμε. Γιατί έχουμε και υπονόμους, εντάξει. Πάντως καλές λάμπες αυτές, τόση ώρα κρατάει. Πραγματικά θάνατη.
Μην πυροβολείς πάλι, βρε μαλάκο καβλί. Μπορείς, μπορείς. Στο τέλος δεν μας μείνουνε πραγματικά. Πες μόνος του, δεν τον χειρίζομαι εγώ, μόνος του χειρίζεται τον εαυτό του. I can't believe Josh is dead. I can't believe how he died. No, I mean, what if they were wrong? What? Maybe we should have checked the shed to see if it was really true. I don't know. There are some things that once you see them, you can never unsee them. Yeah, I guess. But some things you have to see for yourself. Έχει δίκιο η κοπέλα εδώ. Να τα ακούτε. Χαζί, χαζί, αλλά έχει δίκιο. Οπ, το ξέρα. Τυχαίο. Οπ. Φουγιά. Paint? It's still fresh. Φουγιά. Μας παίξαν πουστιά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Το τσεκούρι που έλειπε από το σπίτι, παρεμπιπτόντως. Άντε βρε μάνα μου, μπρόκαρε τώρα το παιδιστικόρ. Ωραία, σπάς το, κρατάει τσεκούρι. We'll break the door down, will ya? Whoa, wait a second. We start smashing shit down, he's gonna hear us. Well, you got any better suggestions? I don't know. What about... Look! What? A window. That's great, Matt. I can just about fit my lip balm through that little slot. No, come on. You will never fit through there, big guy. Okay, fine. Here goes. I'm gonna huff, and I'm gonna... Shh, just do it! Άντε βρε μάν μου. Μπα φως. Φως άμαψε. Αυτό ήταν καλό, τι έγινε εδώ. We were here just a few hours ago. This must have just happened. What the fuck is going on? It's got to be the guy, the one who got to Chris and Ash. Και τώρα το πρόβλημα έχει πάει κάποιος στο παράθυρο απ' έξω, φαντάζεσαι. Don't say that. Look, the cable car's all the way out there. Well, that's not far, right? You can jump it? I'm good, Em. But not that good. Flattered, though. Well, Matt, if you can't jump that, what are we gonna do? I don't know. Whatever
everything is like so busted up. I think they knew exactly what they were doing. Someone really did a number on this joint. Such a mess. This place was barely in working condition before, and now? Πάνω θα πάμε. Το ξέρετε. Τι do it more αν είναι εντελώς όμως. There's gotta be something we can do. I'm all ears. Well, look at all this crap. There's gotta be something hey, useful look. In here, right? Fire tower. Hey, ωραία. Magellan, στο Days Gone, ένα από τα κρυσφύγετα των ηρών είναι ένα fire tower. Πραγματικά, παιδιά, θα ήθελα να ζω σε ένα fire tower. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά θα ήθελα να ζω σε ένα fire tower. Very friendly. Unfollow. Κάνω unfriend. Σε τέτοια πόρτα δεν ήταν που ήταν τυχερός. Λίγο κολόφορδος. Great. No keys, no cable car. So back to square one. Topic shifty. What about the fire tower on the map you found? Look, I guess it's an option. Oh, maybe it has a radio or something. I mean, it would, wouldn't it? Probably, yeah. Matt, we gotta get to that radio. Θα συμπατήσουμε εδώ, θα σας χάσω και τους δύο, αλλά δεν γάμιεται. Wow, Matt, good call. Radio, so smart. Why are you being so bitchy? We're in a serious situation. Well, Matt, easy. Ωρε, φίλε. Θα τλίγει fucking bitch. Όταν ναι, πέθανε αυτή, γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνει και αυτή, όπως όλοι τους κάποια στιγμή. Αν δεν τους σώσεις, αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει να παίξεις για να τους σώσεις. Όλη η μαγιά είναι εκεί. Τώρα βέβαια και την προηγούμενη φορά πήγα στο Fire Tower, αλλά... Ναι, ναι, μαζί σου θα έρθω και εγώ τρέχοντας, δεν είμαι. And just like magic, come on down, we can totally get out here this way. Καλό παιδί ήταν αυτό, παρεξηγημένο, αλλά... Έπρεπε να αφήσω να πες. You alright? Yeah, thanks. Maybe, you should go first to protect me. Λέκα, πραγματικά, κλωτσιά θα πρέπει να τράβηξει να φύγει από εκεί. Αν πεθάνει αυτή, δεν θα λυπηθώ και καθόλου, όμως. Okay, easy now. Okay. You should go first, λέει, ρε μαλάκα. Almost. I'm feeling kind of faint. Don't look down. Whoa. Okay. Nah. Holy cannoli, thank God that's over. Yeah, for real. Oh, αυτός είναι ο ορισμός της τοξικής κοπέλας. Και το αστείο είναι ότι... Oh, τότε... Εν τω μεταξύ ασκητό. Guidance.
Περίμενε. Εδώ. Εδώ θέλω να το ξαναδώ το τούτε με αυτό στο guidance. Από τα fortune δεν έχω βρει και πολλά πάντως. Το μόνο fortune που έχω βρει είναι αυτός. Είναι εδώ. Αυτό θα το βρούμε σε λίγο εδώ. Το θέμα είναι ότι δεν λέει και πολλά. Καταλάβετε. Όλα ο Μάικ τα βρήκε και χαζός, αλλά... Αυτό το πιστόλι θα το βρούμε... Ξέρω ότι σίγουρα δεν πρέπει να το πάρω αυτό το όπλο. Χαριταμένα ο Όρι, είναι και μπρέιν, είναι και ρομαντικός. Αλλά δεν είναι περίεργος. Και κάπως έτσι επιβίωσε. Όμως... Τώρα είναι το μεταξύ τα butterfly effects. Then didn't kick the wolf, Mike made the friend. Αυτό είναι καλό. Τώρα, τι άλλο butterfly effect είδαμε. Oh fuck. Νομίζω ότι θα πατήσουμε επειδή έκοψα τα δάχτυλα. Ω, Τζαναέλ, Σέιντ, ευχαριστώ για το φαλό. Successful. Αυτό προσέξτε το. Το successfully. Προσέξτε το αυτό εδώ. Αυτό, αν δεν τα κατάφερνα σε αυτό, αυτό εδώ το φτερό πεταλούδας, αν δεν το κατάφερνα να το κάνω successfully, θα είχαν ένα χαρακτήρα. Από αυτό εδώ, αν πατούσα κάτω το τετράγωνο! Αν είναι δυνατόν. Πάμε τώρα. Doesn't work. What? The radio. It'll work. But okay, if it doesn't, we need a plan. Maybe we can just climb down. Climb down what? The mountain. Are you serious? What's the big deal? It's not like it's floating in the sky. It might as well be. It's pitch black out. Hey, hopefully we won't have to. You think the psychopath is just gonna give up? Παρά με ένα όπλο. Δεν ξέρω γιατί είναι. Κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει ένα ξέφωτο. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα ξέφωτο. Πάντως καλοκαιράκι, αν ήμουν παιδί και πήγαινα καλοκαίρι εδώ θα το λάτρευα αυτό το μέρος. Πραγματικά θα το λάτρευα αυτό το μέρος. Οπ! Πάρτα, 1-0. Πάμε. Κολοφαρδία, πείτε μες στο σπίτι είναι η φάση. Να το θυμάστε να μπούμε στο σπίτι.
Από εδώ. Από αυτό πέσαν τα κορίτσια. Πω, τι όμορφο. Yes, Matt. Given the choice, I'd prefer not to spend my evening plummeting to my death off a snowy clifftop. Ωραία, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να τρέξω μια κλωτσιά. Matt, what is that? Αυτή η αφασία ρε φίλε, αυτή το ζήτο όνειρο, δες, ολόκληρη πισίνα. Αλλά αυτό δεν είναι ικανό τζακούζι, αυτό άνοιξα μια πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων και κολυμπάω μέσα έξω. Ωραίος αυτός, μη αγώνες, εγώ να τον παίξω λίγο εκεί, κάτσε. Αλάρα, αλάρα. Καφέτα. Ο καφέτα. Ναι, guys, δεν μπήκε κανένας, guys. What are you doing out there? Τελειώσαμε εδώ τώρα, συνέχισε, ναι, ναι, ναι. Πες να είναι πιο καθυστερημένη από όλους. Αυτή είναι η famous της παρέας, υποτίθεται. Χειρότερη από την... Καλή κοπέλα, υποτίθεται ότι θα ήταν πρωταγωνίστρια, αλλά είναι για μισέτα και απισέτα. Τα ψυχολογικά μας. Ωου, αγώ με την πετσετούλα έξω, κάτσε τώρα να δούμε, θα ψαρέψω τίποτα από εδώ. Παπάρια μπλε. Pete's sakes, my clothes, really? Whichever one of you did this is off my Christmas list, seriously, not cool guys, not cool at all. Κάτσε, περίμενε, τι είναι αυτό το μπαλόνι. Γιατί υπάρχει ένα μπαλόνι εδώ. Κανένας δεν αναρωτιέται. Ρε παιδιά, ποιος ανάβει τόσα κεριά σε αυτό το κολόσπιτο, δηλαδή πραγματικά. Δεν έχουν περιέργεια ρε παιδιά, γι' αυτό είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν. Δες τώρα. Εδώ έβαλε ένα μπαλόνι απ' έξω και κεριά. Άντε, εσύ ξεμπέρδε. Και στα λάνη γιατί καίγονται τα σπίτια. Άσου, σε περίμενα. Αχ, με συγχωρείτε, έχουμε κλείσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έχω live. Ήταν αυτό παιδιά που λέτε, ήταν το κάλεσμα για Dota. Πώς ήταν το κάλεσμα της φύσης? Είναι το κάλεσμα για Dota. Άντρομαξα, πάλι κάρος, είδες, man up. Μετά από αυτό το παιχνίδι, μετά τις 10 φορές που θα το παίξεις, δεν θα φοβάσαι τα jumpscare καθόλου. Θα πετάγω ότι θα λες, Εν τω μεταξύ, σαν να φώτισε λίγο το σπίτι, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ το Chris. Βλέπω λίγο φωτεινό. Mike, Emily. Ναι, Mike και Emily. This is really getting out of hand, okay? It was all very funny, haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just
really want this to be over, all right? You had enough? Ναι, ναι, είχα enough. Βγαίνουμε με πετσέτα, κάτσε κάτω από τη σκάλα. Μπαλόνια ρε φίλε, μπαλόνια και κεριά. Εδώ μεταξύ, θυμάστε που ο Τζος έλεγε ότι τον τρομάζει σκιάχτρα και κλόν. Φαντάσου, αν διάλεγα ότι με τρομάζουν οι κλόν και όχι τα σκιάχτρα, θα ήταν τα σκιάχτρα και θα βάζε τέτοια. Αχ, κοπελιά, που πας, μην πας, θα πεθάνεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αρρωστημένα, απλά. Το μεταξύ, αν το είχα εγώ αυτό το σπίτι, προβολής τα είχα μέσα, πραγματικά. Ωραίο σπίτι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα σπίτια χαραμίζονται από θέμα χώρου. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ανοιχτό, το γύρω-γύρω όλοι και στη μέση σκάλες. Αλλά όλος ο χώρος χαραμίζεται από τις σκάλες. Βέβαια είναι και πολύ φωτεινά τη μέρα, γιατί τη νύχτα είναι γαμισέτα. Οπότε σε κάθε γωνία και από ένα προβολέα. Όπα. Ναι, γεια σας. Εγώ εδώ. Τα είδαμε αυτά. Δεν θα το πάρουμε. Το έχω δει αυτό. Α, έχει και βελάκια. Σου λέει που να πας. Okay, εμείς όμως που είμαστε παλικάρια, θα πάμε εδώ να τρομάξουμε. Κλακ, κλακ. Ω, εμπρός στη σάικ παλικάρια. Κατέβα κι άλλο, 15 όροφοι το σπίτι. Μάλλον αυτό είναι τριόροφο, ήταν πολυκατοικία μες στο βουνό. Το ξενοδοχείο να ήταν, άχρηστο, άχρηστο τέτοιο. Φτιάξαμε ένα κουτί με τρία δωμάτια και μια μπανιέρα με πισίνα μέσα. Ένα μπάνιο με πισίνα. Okay. Ναι, ναι, το φακό. Γιατί φακός θα σε προστατεύσει. Where the hell are you, little bitches? Well, this is weird. Σου καμίσω τίποτα. Hey, guys, come on! Oh, I'm done with this. I really don't appreciate the silent treatment here. Hello, Samantha. Θα δω μια σειρούλα, κάτσε. Σε όλα τα παιχνίδια της ταινίας θα βγαίνουν αυτά τους λόγους να έχουν νόημα. Να έχουν απλά ωραία. You're only going to see what I want you to see. And I have quite a lot to show you. Ένα μεταξύ. Open your eyes. Είναι, πρόλαβε, έκανε μοντάζ κιόλας. Μπαμ, μπαμ, γρήγορος. YouTuber θα είναι. A beautiful bathing bird. Do you think she has any idea what lies ahead? Do you think these were the last happy moments of this creature's life? Why are you showing this to me? Why are you watching? Josh! How does it make you feel? God, what did you do? I'm going to give you 10 seconds. 9. Δίλημα,
kidding me? No handle? Μαλάκα, κόλωσουμε, κόλωσουμε, πάμε! Χτύπα όσο θες, Μπάρμπα. Τώρα δεν κολλώνω πουθενά. Τώρα μόνος μου, μια ιστορία μόνος μου. Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Μαλάκα, σκυλή είναι η άντρη. Ενώ μεταξύ ρε πούστη τα πάντα είναι συνδεδεμένα με το ηχεία. Ότι τυφλοπόδικες να τα σκάβαν δηλαδή. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αν είναι δυνατόν. Γιατί. And you've just gone and used it for ill. Your overwhelming fear of isolation. You have turned it against these people who you so desperately want to torment. Has it been worth it? Έχω απογοητευτεί τόσο που ούτε πια τρομάζω. Τι είναι αυτά? Χαμό. Δεν ξέρω για σας. Αλλά πραγματικά. Λοιπόν, χαμηλώσω λίγο από εδώ. Πέρασε η ώρα, 2,5 ώρες. Εν τω μεταξύ μείναν άλλα νομίζω 3. Πρέπει να μείναν άλλα 3 chapter. Α, δούμε λίγο. Θα να σας πω. Δεν λέει πόσα επεισόδια είναι τώρα εδώ. Πρέπει να έχουν μείνει άλλα ή 3 επεισόδια σίγουρα. Το ένα επεισόδιο είναι στο δάσος. Μαζί με το Μητσόλους πάνε ψηλά, αν δεν κάνω λάθος. Το άλλο επεισόδιο είναι μετά ο άλλος που την κουπανάει από το τέτοιο. Είναι μια βλακεία... Δεν θα το σπουελάρω. Και το τελευταίο. Βασικά, όλα αυτά νομίζω είναι 3 επεισόδια, 3-4 επεισόδια. Που κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνω για να τα τελειώσω όλα μαζί, επειδή τώρα είναι σε φάση. Τώρα είναι το conclusion. Ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν. Δηλαδή, από εδώ και πέρα είναι ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν. Όλες οι αποφάσεις μας, οι αποτυχίες μας, και είναι πολλές από ό,τι βλέπω. Είναι σε φάση. Ναι. Λοιπόν, οπότε. Αφού το φτάσαμε όμως εδώ. Την επόμενη, δεν ξέρω, σας ξαναλέω, Τετάρτη θα ανάλογα τα κέφια και την όρεξη. Μάλλον όχι, Τετάρτη δεν θα προλάβω, τελειώνω πολύ αργά αυτή την Τετάρτη, δεν θα έχω χρόνο. Αν προλάβουμε στην εβδομάδα Πέμπτη, Τρίτη, καλώς που και πάλι λίγο δύσκολο. Οπότε μάλλον το πιο πιθανό είναι Σαββατάκι. Σαββατάκι, παιδιά, θα το πιάσουν, μπορεί και πιο νωρίς. Μπορεί να ξεκινήσω πιο νωρίς από τις 5 η ώρα. Να στρωθούμε και να το τερματίσουμε μια και καλή, να το βγάλουμε, να τελειώσουμε. Πω, εντάξει. Πώς σας φάνηκε, ελπίζω να σας αρέσει μέχρι τώρα. Εντάξει, σιγά σιγά στρώνω και εγώ, κόβω λίγο τα jumps και τα περίεργα. Τέλος πάντων, να σας πω εγώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να περάσετε το όμορφα, καλά. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη, αύριο, βασικά τι λέω, αύριο θα τα πούμε εμείς. Αύριο, ακόμα δεν έχω σκεφτεί, βασικά έχω σκεφτεί. Θα σας πω αύριο τι θα φτιάξουμε, τι θα πούμε στο θέμα, στο επεισόδιο για τα βιβλία. 5 η ώρα, εδώ, σας θέλω όλους παρόντες. Άντε, καληνύχτα, παιδάκια.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αν και είναι νωρίς ακόμη, 7.30 ώρα πάει, πήγε βασικά. Λοιπόν, οπότε, καλό βράδυ παιδάκια, καλή ξεκούραση και τα λέμε στο αυριανό. Γεια σας.